Να μου επιτρέψετε, λέω, να απευθυνθώ προς τους βουλευτές της περιφερίας μας, του νοτίου τομέα, και να τους πω. Με όλους, εκτός από τον κύριο Χατζηδάκη, τον Διονύσιο Χατζηδάκη, του οποίου δεν είχα τρόπο επικοινωνίας, επικοινώνησα μαζί σας. Μόνο από την βουλευτή Άννα Καραμαλή έλαβα την διαβεβαίωση ότι θα πει όχι στο προσψήφιση νομοσχέδιο, καθώς και από τον βουλευτή Ιωάννη Καλιάνο, ο οποίος δηλώνει ότι θα απέχει. Τον παρακάλεσα να πάει και να πει και εκείνος όχι. Έστειλα το γράμμα που γνωρίζετε όλοι σας σε όλους τους βουλευτές του νοτιού τομέα και τους είπα, εάν η ψήφος σας είναι θετική, να ξέρετε ότι θα με βρείτε στην πόρτα του ναού να εμποδίσω την είσοδό σας μέσα σε αυτόν, όπως έκανε ο Θεοδόσιος, όπως έκανε ο Αμβρόσιος στον Θεοδόσιο τον πρώτο. Και αυτό γιατί εκείνος μεν ήταν δολοφόνος, εσείς όμως γίνεστε αρνητές του βαπτίσματός σας και αρνητές του Χριστού. Ευχαριστώ την Ιωάννα την Κελεστάθη που δημόσια έχει λάβει θέση κατά του νομοσχεδίου και τους δύο βουλευτές που σας προανάφερα. Ελπίζω και προσευχηθείτε όλοι σας να βρεθούν εκείνοι οι οποίοι θα ανατρέψουν το κακό. Η επιδημία η σατανική από τον Μάρτιο του 2020 με την απόφαση του σημερινού κυβερνήτη να απαγορεύσει τη Θεία Λειτουργία έχει βασανίσει την πατρίδα μας απερίγραπτα. Το Σάββατο θα κάνουμε το μνημόσυνο των 57 παιδιών που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη. Ένας χρόνος. Ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας ζητάει ευθύνες από την Ελλάδα. Και πολλά άλλα κακά που αν θέλετε να τα ψάξετε προς τα πίσω, θυμηθείτε ότι έχουν ξεκινήσει μετά τις 20 Μαρτίου του 2020, οφείλονται σε αυτήν την απόφαση του κυβερνήτη με ένα tweet να απαγορεύσει τη Θεία Λειτουργία. Δεν ήταν θέμα υγειονομικό. Το να φορέσω το πετραχύλι μου και το φελόνι μου και τη στολή μου και να λειτουργήσω μόνος μου μέσα στο ναό, δεν έβλαπτα κανένα. Αυτό απαγόρευσε. Και αν τον υπακούαμε και δεν κάναμε κρυφά και παράνομα θείες λειτουργίες, το κακό θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο για την πατρίδα μας. Προσευχηθείτε γιατί θα πάθουμε μεγάλες ζημιές.